Η οικονομία είναι μια ιδωλολατρία της εποχής. Και ο Χριστός δεν θέλει ιδωλολατρία. Θέλει πίστη και θυσία και αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ έγινε ολόκληρο μουσείο επειδή γεννήθηκε ο Κεμάλ. Εμείς δεν πρέπει να πούμε, φάξτε μας ένα μνημείο εκεί όπου σκότωσε ο τελευταίος Τούρκος και πήρε το κεφάλι του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Φτιάξτε την πόρτα που είναι κλειστή από εκεί που απαγωνίστηκε ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Γιατί δεν ζητάμε ανταλλάγματα? Πρώτα η ψυχή μας και έπειτα το ψωμί μας. Το ψωμί μας είναι για όσα χρόνια ζούμε. Η ψυχή μας είναι για την αιωνιότητα. Και ξέρετε τι γίνεται στη Συρία? Πού είναι οι Μητροπολίτες που συνελήφθησαν? Μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Άοπλοι, με ένα σταυρό στο χέρι, με τα ράσα τους, από τη μια πόλη στην άλλη. Τους συνέλαβαν και οι περισσότεροι λένε τους εξετέλεσαν κατά άγριον τρόπο. Μακάρι να μην τους εξετέλεσαν. Πού είναι όμως και πού είναι το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη? Το έχω πει και άλλη φορά. Αν ήταν κανένας ηθοποιός, κανένας από τα αθλήματα, κανένας από τους τραγουδιστές, θα γινόταν πανζουλισμός. Εδώ κανείς. Να δείτε πού έχουμε φτάσει. Και να δείτε τι γίνεται όταν λείπει η ευλογία του. Θα ενισχύσουμε το φρόνημά μας το εθνικό. Και μπομπότα να ξαναφάμε, πρέπει να είμαστε Έλληνες πολίτες. Και να μην δημιουργήσουμε ποτέ διάσταση μεταξύ μας και διχασμό. Η εικόνα του Χριστού σε ένα ωραίο τοπίο, μετά από τις ομιλίες που είχε κάνει, από το σημερινό Ευαγγέλιο, η εικόνα του Χριστού, που εδίδασκε τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί όλοι χιλιάδες. 5.000 μόνο οι άνδρες ήσαν, λέει το Ευαγγέλιο. Χωριστά τα παιδιά και οι γυναίκες. Τους φώναξε εκεί, τους εμίλησε, τους εδίδαξε, τους ευλόγησε, τους εχόρτασε, τους έδωσε ψάρια και φαγητό και ψωμί και την ευλογία του.